καθώ το λόγο στον Τάσο του Σακελαρόπουλο, που ήταν δική μου επιλογή, αποκλειστικά για την κλίση, γιατί θέλω να πω, έχετε μπροστά σα για πρώτη φορά επίση το δίδω στη δημοσιότητα ένα απόσπασμα, μια περίληψη του καταλόγου του αρχείου του Κοτζιούρα. Δεν έχει νοηθεί ποτέ στη δημοσιότητα, να καταλάβετε τι ποικίλο έργο έχει. Πάση φύσεω, έχει ασχοληθεί με τα πάντα και πόσο μεγάλο και πόσο πολύ ανέκδοτο. Ο Τάσο Σακελαρόπουλο είναι υπεύθυνο του ιστορικού αρχείου του Σύμπαντα. Αυτό είναι ο πρώτο λόγο. Ο δεύτερο λόγο είναι ότι θέλω να σηματοδοτήσω, γνωρίζει τον Κοτζιούρα, καλά. Θέλω να σηματοδοτήσω ότι ο Κοτζιούρα δεν πρέπει να μείνει στου παλιού. Πρέπει να έρθει και στη νέα γενιά. Και ο Τάσο Σακελαρόπουλο είναι ένα από αυτού που μπορούν να σηματοδοτήσουν κάτι τέτοιο. Του δίνω το λόγο. Καλησπέρα σας, μακαριότατε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Ήταν η επιλογή του κ. Κοτζιούρα να μιλήσει για τον πατέρα του, ένας ιστορικός και όχι ένας κριτικός της λογοτεχνίας, ήσαν ένας ιστορικός της λογοτεχνίας. Έτσι λοιπόν, μιλώντας σαν ιστορικός, θα προσπαθήσω να σας πω δύο λόγια για την έννοια που μπορεί να έχει ο Κοτζιούρας, το έργο του δηλαδή, στην λειτουργία της δουλειάς του ιστορικού, πώς δηλαδή μπορεί η δουλειά του Κοτζιούρα να αποτελέσει ένα εργαλείο για μια στιγμή που μελετάει ο ιστορικός. Ο ιστορικός οφείλει να εντοπίσει μέσω των πηγών του στιγμές όπου τα πράγματα ακόμη δεν έχουν διαμορφωθεί. Σε αυτή τη λογική λοιπόν προσεγγίζει τα έγγραφα, τις επίσημες πηγές, αλλά και τις λογοτεχνικές πηγές, οι οποίες χρήζουν ερμηνείας και χρήζουν προσέγγισης. Αναπτύσσοντας λοιπόν αυτή τη σκέψη, μπορούμε να πούμε ότι καμιά πηγή για τον ιστορικό δεν είναι κλειστή, δεν είναι ορισμένη, δεν είναι τελειωμένη. Οφείλει να δώσει ερμηνεία και να ξαναδώσει ερμηνεία. Έτσι, προσεγγίζοντας το έργο του Κοτζιούρα από τη σκοπιά του ιστορικού ερευνητή και ιδιαίτερα του ιστορικού ερευνητή που μελετά τον 20ο αιώνα, παρατηρούμε, ή τουλάχιστον να μην πάρω κι άλλο στο λαιμό μου, παρατηρώ τα εξής. Ο Κοτζιούρας δουλεύει για τους φτωχούς των βουνών. Είναι ένας περίεργος όρος. Αν μιλήσουμε σήμερα στα νεαρά παιδιά, στα νεαρά μέλη της κοινωνίας μας, ποια είναι η έννοια του φτωχού των βουνών, δεν θα έχει να μας πει πολλά πράγματα. Για αυτούς το βουνό είναι εξοχή. Είναι δηλαδή εκδρομή. Δεν υπάρχει έννοια της ταλαιπωρίας και των βασάνων που είχαν για πάρα πολλά χρόνια. Οι όλοι οι άνθρωποι του βουνού και κυρίως ιδιαίτερα οι Έλληνες άνθρωποι του βουνού, που εμείς μπορούμε να τους κρίνουμε περισσότερο αφού ήταν δικοί μας άνθρωποι. Όλο το έργο του Κοτζιούρα εμένει στο βάσανο και στο εμπόδιο που φέρνει η στέρηση στους ανθρώπους. Μελετώντας τον τρόπο που προσεγγίζει τα διέξοδα των ανθρώπων των βουνών, είναι τόσο πυκνά αυτά που γράφει, τόσο πυκνό το πρόβλημά τους, τόσο ουσιαστικό το αδιέξοδό τους, που είναι σαν αυτοί οι άνθρωποι να μην προλαβαίνουν να φοβηθούν. Να μην έχουν τον χρόνο δηλαδή να επεξεργαστούν το τι τους συμβαίνει, όντας αναγκασμένοι, πιεζόμενοι διαρκώς, να φτάσουν σε μια άκρη που ποτέ δεν τη βρίσκουν. Η βασική άκρη είναι να τρέψουν τα παιδιά τους και να τρεφούν ήδη. Ο Κοτζιούρας στο διήγημα «Τα αγαπάντεχα της πρωτοχρονιάς» είναι το διήγημα που αναφέρεται στην άφηξη των ανταρτών στο χωριό. Είναι ένα, τα αναφέρθηκε πριν από την κυρία που μίλησε, ότι ήταν ένας ένθεος αριστερός. Περάσαμε πάρα πολλά χρόνια όπου η ελληνική κοινωνία να αποδεχθεί την έννοια αυτού του όρου. Μπορεί κάλλιστα να είναι ένας όρος κοινός, ο ένθεος αριστερός, ακόμα και ο ένθεος κομμουνιστής. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι αυτά τα πράγματα διαιρούνται και διαχωρίζονται το ένα από το άλλο. Για πάρα πολλά χρόνια η χρήση της πολιτικής ιδεολογίας, η χρήση της ιστορίας, όπως και η χρήση της πίστης, ήταν ένα έργο, ήταν μια λειτουργία ιδεολογική, θα έλεγα μάλλον πολιτική. Αν λοιπόν μείνουμε έξω από αυτό που είναι καταστροφικό στην κυριολεξία, αν δηλαδή μείνουμε στην ψυχή του ανθρώπου, στο τι θέλει να βγάλει απ' έξω και κυρίως ότι θέλει να τιμήσει και ποιες αρετές θέλει να αναδείξει για τον εαυτό του και τα παιδιά του και τους άλλους, μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς ένα κομμάτι τουλάχιστον από το εγώ στο έργο του Κοτζιούρα. Ο κ. Λοιπόν σε αυτό το έργο, το «Τα αναπάντεχα της πρωτοχρονιάς»,
μπαίνει στην οδό που αναδεικνύει μια αρετή που είναι ο πατριωτισμός. Ο πόλεμος είναι προς 40 και η κατοχή διακρίθηκε για τον πατριωτισμό που δείξαν οι Έλληνες. Ο πατριωτισμός πρώτο παρουσιάζεται από τη μεριά των Ελλήνων, ενώ ο πολεμικός πατριωτισμός, έτσι, παρουσιάζεται στον πόλεμο της Αλβανίας. Αυτός ο πατριωτισμός φτιάχνει μια αφετηρία με δύο σκέλη. Το ένα σκέλος κατευθύνεται στον πατριωτισμό που, αν θέλετε, εντάσσεται στη λογική του συμμαχικού αγώνα, το άλλο σκέλος όμως είναι το σκέλος του Κοτζιούλη. Είναι το σκέλος του πατριωτισμού που εντάσσεται σε μια βασιλική οδό, που λέει και ο Φρόιντ, εντάσσεται στην απελευθερωτική προσπάθεια, παράλληλα όμως με την οικονομική βελτίωση και κυρίως με την πολιτισμική ανάπτυξη ενός λαού που έως τότε, τουλάχιστον στα βουνά, δεν ήξερε τι θα πει. Εξουσία, υπό την έννοια των δομών, φροντίδα, σχολιά, λαϊκές συνελεύσεις. Δεν κάνω μια προπαγάνδα αυτή τη στιγμή, απλώς μπορώ να σκεφτώ τι σήμαινε η ανάπτυξη αυτού του δικτύου της πολιτικής εξέλιξης που έφερε το ΕΑΜ στα βουνά, ιδιαίτερα για τα βουνά της Υπήρου. Ο Ζούλας έχει ακόμα άλλο ένα στοιχείο που είναι πολύ ουσιαστικό και ενδιαφέρον. Είναι νεοελληνιστής, λογοτέχνης και φιλόλογος. Είναι δηλαδή ένα μέλος αυτής της πλειάδας των ανθρώπων, θα μπορούσαμε να το πούμε με την πολύ θετική έννοια του όρου, αυτής της μεγάλης ελληνικής παρέας της 1930, που αποφάσισε να κάνει τι, να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Να μεταλλάξει και να μετουσιώσει το τραύμα, το βαρύτατο τραύμα του αλληλεπιδρατισμού μετά το 1922 σε πολιτισμό και σε σκέψη. Ο Κοσβούλας είναι από αυτούς που βάζει το ύπεθρο, βάζει το βουνό σε αυτή την παρτίδα, σε αυτή τη λογική. Βάζει τη σκέψη της ορεινής φτώχειας. Μέσα λοιπόν από αυτή τη λειτουργία του φιλόλογου, του νεοελληνιστή, προσπαθεί να εμβολιάσει τον νεοελληνικό πολιτισμό και να μπορέσει να διασώσει αυτά τα πολύ τρυφερά φιντάνια που είναι οι σκέψεις των νεαρών ανθρώπων. Γι' αυτό γράφει ο Κοσβούλας. Γράφει για τους πατριώτες του, γράφει για τους υπηρώτες, γράφει για τους ανθρώπους που έχουν πολιτικές, κοινωνικές και άρα ευαισθησίες του ανθρώπου που υποφέρουν οικονομικά, αλλά στοχεύει κατά κύριο λόγο στους νέους. Στοχεύει στους νέους των χωριών και στοχεύει στους νέους των χωριών που έχουν έρθει στην πόλη. Στην πόλη που κάνουν δουλειές ό,τι βρουν, ό,τι μπορούν οι ίσες για να επιβιώσουν, που έχουν πάρει το θάρρος να μην μείνουν στον κάμπο, που είναι η σιγουριά, θα λέγαμε, αλλά να έρθουν στην πόλη. Στην πόλη να διαμορφώσουν και τους χαρακτήρες τους, ίσως ακόμη καλύτερα. Λειτουργεί με τη γλώσσα σαν με έναν τρόπο θείο, θα λέγαμε, με έναν τρόπο με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό. Ο Κοσβούλας δείχνει να σέβεται πάρα πολύ τη γλώσσα και να την χειρίζεται, να την αναπτύσσει, να την προσπαθεί να την εξελίξει με έναν βαθύτατο σεβασμό. Το οικονομικό στοιχείο, το οικονομικό αδιέξοδο, η ανάγκη των ανθρώπων είναι από τα κύρια στοιχεία του έργου του Κοτζιούλα. Για τον Κοτζιούλα, οι άνθρωποι ενώνονται από την ανάγκη τους. Είναι ένα βασικό στοιχείο των μεγάλων θεωρητικών που μιλάνε για την κοινωνική εξέλιξη των κοινωνιών. Μέσα σε αυτά σηκώνει τύχη ο Κοτζιούλας. Τα τύχη ο Κοτζιούλας τα σηκώνει απέναντι στους ανθρώπους που δεν έχουν ήθος. Ήθος σημαίνει να έχουν μέσα. Να έχουν δηλαδή πίστη στη συνέπεια που οφείλουν να δείχνουν στον εαυτό του και σε άλλους ανθρώπους, στα παιδιά τους και στη ζωή τους. Αυτό παίζει πάρα πολύ στο έργο του Κοτζιούλα. Η έννοια του ήθους. Η έννοια του ήθους που είναι το βασικό εφόδιο που κάποιος ή το έχει ή δεν το έχει. Αυτό είναι το βασικό του κριτήριο. Είναι λοιπόν ένας υπηρώτης όπου μιλά για την έλλειψη πλούτου στην Ήπειρο, όταν ο ίδιος έχει, κατέχει και τον διακρίνει ένας πλούτος, ο οποίος είναι ειδικός πλούτος για τους υπηρώτες. Είναι ο πλούτος των γραμμάτων. Στην Κρήτη έχουμε τον πλούτο των αρμάτων. Στην Ήπειρο έχουμε τον πλούτο των γραμμάτων. Έχει πολύ μεγάλη θετική διαφορά. Άρα λοιπόν είναι ένας υπηρώτης και εγγράμματος. Έχει ακριβώς αυτά τα εφόδια όταν αποφασίζει να λάβει μέρος, να μπει στην έννοια της συμμετοχής σε αυτόν τον εθνικό απελευθερωτικό, στον πατριωτικό, αλλά και μην διγόμαστε και πολιτικό με την κοινωνική και την οικονομική έννοια του όρου αγώνα.
γράφει τα αναπάντηχα της πρωτοχρονιάς σε μια περίοδο που αν είναι σωστά έτσι πως γράφουν οι άνθρωποι που φροντίσανε τόσο ωραία αυτό το βιβλίο, είναι το γράφει περίπου το φθινόπωρο του 43. Το φθινόπωρο του 43 είναι η μεγάλη ανατροπή για τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τουλάχιστον όσον αφορά εμάς εδώ στην Ελλάδα. Οι τομές και οι ανατροπές είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ανατροπή μπορεί να το διακρίνουμε και τώρα. Τομή είναι κάτι που μπορούμε να το πούμε με μια μεγαλύτερη προσοχή. Γιατί το λέω αυτό. Ανατροπή το ζήσαμε και άνθρωποι τότε. Τομή το λέμε εμείς σήμερα. Ανατροπή ζήσαμε δηλαδή τι, την παράδοση των Ιταλών. Ζήσαμε δηλαδή την εισβολή, την απόβαση των συμμάχων στην Ιταλία που οδήγησε σταδιακά μετά από λίγο καιρό και στην παράδοση των Ιταλών στην Ελλάδα. Αυτό τι σήμαινε. Σήμαινε ότι ένα πολύ μεγάλο αριθμό όπλων ήρθε στα χέρια των αντιστασιακών. Ήρθε στα χέρια των ανταρτών. Αυτό όπλησε ανθρώπους, αύξησε τον αντιστασιακό στρατό, οργάνωσε περισσότερο την ελληνική αντίσταση. Βεβαίως, αύξησε και τη σύγκρουση μεταξύ των αντιστασιακών οργανώσεων. Η σύγκρουση είχε ένα κύριο ζητούμενο, παρότι δεν είναι εύκολο να παραδεχθούμε, οι άνθρωποι που λάβανε μέρος. Είχε ζητούμενο το τι θα γίνει μετά την απελευθέρωση. Ήδη δηλαδή τα πράγματα ήταν στη σύγκρουση στην Ελλάδα, εμφύλια σύγκρουση και το τι θα γίνει μετά. Αυτό κατά κύριο λόγο οφειλόταν στον τρόπο που είχε συγκροτηθεί, αναπτυχθεί ή μη αναπτυχθεί η ελληνική κοινωνία. Αν θέλετε, η έλλειψη αντίστοιχων κειμένων του Κοτσιούλα για τον εμφύλιο πόλεμο οφείλεται στον τρόμο που αυτό το έφερε, στο κίνδυνο της ζωής των ανθρώπων, δηλαδή στον εξαναπατισμό ανθρώπων με αντικείμενο και στην πολιτική τους λειτουργία και κυρίως έφερε όμως στέρισε ανθρώπους σαν τον Κοτσιούλα να γράψουν για αυτή την εμπειρία τη εποχή εκείνη. Ξαναγυρίσουμε όμως στην κατοχή, στο 1943 και στα αναπάντηχα τη πρωτοχρονιά. Ο Κοτσιούλα είναι σαν ένα γαζόνι, σαν να συνθέτει ένα υφαντό για το πώς έπρεπε να γίνει η υποδοχή των ανταρτών και πώς έπρεπε να γίνει αποδεκτός ο πατριωτικός τους ρόλος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπαίνοντας στο κείμενο, προσπαθούμε να δούμε ότι μέσω του δικού του, του εαυτού του δηλαδή, των αναγκών που έχει, του τρόπου που εκείνος λειτουργεί, της αγωνίας που έχει για να μπορέσει να κινητοποιεί τους ανθρώπους αυτούς του χωριού, να πάνε με τους αντάρτες, να τους υποστηρίξουν, δηλαδή να στρατευτούν όλοι τέτοια και καλά, να τους υποστηρίξουν. Και τι σήμαινε να τους υποστηρίξουν. Σήμαινε ότι ήταν αναγκαίο οι άνθρωποι αυτοί να πιστέψουν σε κάτι. Να πιστέψουν σε κάτι εφικτό, σε κάτι απτό. Δεν ήταν μονάχα η κατοχή. Η κατοχή μέχρι τότε στα τρία βήματα της εποχής της κατοχής δεν αναφέρεται. Δεν αναφέρεται τόσο σκλαβιά. Παραμένει η οικονομική ανάγκη, η οικονομική ανέχεια, η τραγικότητα της έλλειψης κυρίαρχη. Εδώ όμως υπάρχει σαν να υπάρχει μια λύση. Και η λύση αυτή είναι αντίσταση. Έρχονται λοιπόν, πλησιάζουν, υπάρχει το νέο ότι έρχονται οι αντάρτες στο χωριό και λέει: «Μωρέ, μην είναι Ιταλοί και παράκοσοι, τα ρώταγα. Δική μας, κατά δική μας έλεγε εκείνος. Είναι κιόλας και ένας τρανός μαζί τους, ονοματάκης, υπομοίρακος. Δεν ξέρω καλά. Σκότωσε και έναν άνθρωπο, λέει, στους Ραφτανίους. Αλλά δεν θυμάμαι πώς το λένε. Να, όπου να είναι θα φανούν. Δύο στοιχεία εδώ. Ένας τρανός, ένας τρανοματάκης, ένας υπομοίρακος. Δηλαδή τι κάνει ο Κοτσιούλας. Βάζει μέσα ή στην ύφαση, βάζει κλωστές από την ανάγκη των ανθρώπων να συνδέσουν την αντίσταση με κάτι που προϋπήρχε, με κάτι που είχε κύρος, δηλαδή τη χωροφυλακή. Δηλαδή το κομμάτι του κράτους που ξέραμε στην ουσία. Αναφέρεται σε ένα σκοτωμό. Η απαξίωση και η λιδωρία που υπέστησαν οι αντάρτες οφειλόταν κατά κύριο λόγο στο πόσους σκοτώσαν. Προφανώς το αίμα χωρίζει τους ανθρώπους και προφανώς γίνανε χιλιάδες εγκλήματα την εποχή της κατοχής. Όμως ήταν πόλεμος. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε σε καμία περίπτωση. Και πιο κάτω λέει: «Το μαντάτο δεν ήταν αστείο, άρχισαν στην τραπέζα να συζητούν, λέγοντας ο καθένας το δικό του. Οι πιο παλιοί ανέφερναν τον καπετάν Ποτέτσι, που είχε βγει στα μέλη μας επί Τουρκίας, καθώς και άλλους οπλαρχηγούς και αντάρτες ακόμα και από το χωριό μας, που είχαν φτάσει με τους καπετανίους τους ως πέρα στο ξαπουσμό του Περάτη». Δεύτερο στοιχείο από το παρελθόν που τραβάει ο Κοτσιούλας. Πρώτα το κύρος, μετά τραβάει την παράδοση. Τραβάει την παράδοση των οπλαρχηγών της Υπήρου, των ανυπότακτων, θα λέγαμε υπηρετών, των επαναστατών υπηρετών. Προσπαθεί να δώσει θάρρος δηλαδή σιγά σιγά. Πάντοτε να δώσει θάρρος μέσα από αυτό το κείμενο στους συντοπίτες του, προβάλλοντας σαν πρώτο και φόβο, προς ένα πρώτο φόβο, τον δικό του λογικό και εύλογο φόβο. Αναφέρεται το ζέρμα και λέει: «Ή από τους Ιταλούς θα ήταν σταλμένος για να στήσει καμιά παγίδα, ή θα ήταν από τον κύκλο του Ζέρβα που ακούγονταν αλάργα
στη Σκουλικαριά. Πατριώτης μπορεί, αλλά και πρώην στρατοκράτης. Και εδώ μπαίνει το στοιχείο της διαφοράς του εάν. Κάνω μια μικρή διακοπή, με συγχωρείτε, κουβεντιάζω με τον άλλο σπουδαίο υπηρώτη, τον Κώστα Μπαλάφα, όπου είχε φωτογραφίσει το Αντάρκτικο στην Ήπειρο, είχε φωτογραφίσει και Αντάρκτικο σπουδές. Μιλούσε πολύ δύσκολα. Είχε ακόμα τον διέκρινε μια εξαιρετικά συγκρατημένη στάση απέναντι στα κατοχικά, από το φόβο. Και του λέγανε, κύριε Κώστα, τι γίνεται, πώς ήταν οι Ελασίδες και πώς ήταν οι Εδεσίδες. Μου απαντούσε για τους Ελασίδες. Του ξανά έλεγα, οι Εδεσίδες πώς ήταν. Δεν μου λέει, πάλι για τους Ελασίδες. Του λέγανε, μόνο το θάρρος, γιατί ήταν και μεγάλης ηλικίας, και του λέγανε, κύριε Κώστα, μόνο το θάρρος. Τι ήταν για τους Ελασίδες. Καλή ήταν, αλλά οι άλλοι ήταν άλλο πράγμα. Η σύγκριση είναι αναγκαία στου ανθρώπου για να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν τι θα κάνουν. Και μιλάει πιο κάτω και λέει, μπορεί ένα γραφιάνο να γίνει βασιλεύς των ωραίων, πάλι βάζει τον εαυτό του μπροστά, δηλαδή τα δικά του διέξοδα. Και άκουσα ονόματα Μπέη, Καλλιόρα, άλλων παρακάτω τον φώναζαν Τριόβολο. Έλα το και τέτοια. Του έχει συναντήσει πια. Μου έρχονται και αυτοί ματιές, του κοίταζα κι εγώ με τρόπο. Άγνωστε φάτσε μα με ένα μουστάκι. Χωρίς να τις έχω ξαναδεί πουθενά, μου προκάλεσαν ωστόσο εμπιστοσύνη. Είχαν απάνω τους κάτι που μόλι την άποψη της πρώτης επαφής σου έλεγε. Μη φοβάσαι, είμαστε δικοί σας. Φορούσαν αγγέλες, χαλασμένα παπούτσια, προσέξτε, η ανάγκη του βουνού είναι και το παπούτσι. Τι θα πει παπούτσι στο βουνό. Δηλαδή εδώ δείχνει ανθρώπους ποδεμένους, ανθρώπους που μπορούν να κάνουν να φέρουν σε πέρας αυτό που έχουν αναλάβει. Παλιά πανοφόρια, βραχίες μεταποιημένες. Ιδιότροπα ή πυλή, καπέλα ιδιότροπα πυλή για του στρατού, με παντελόνια στενά στο κάτω μέρος, με τις κάλτσες απόξω για να μην βγάζει πάνω στον δρόμο. Και ο αρχηγός του, που ήταν, έλειπε. Από κάτω στο σταθμό είχε ιδιαίτερα με το σταθμάκι. Σε λίγο φάνηκε κι αυτός. Όλων τα μάτια, ανταρχών και χωριανών, είχαν καρφωθεί απάνω. Καλλιεργεί την έννοια του ηγέτη εδώ. Φορούσε ένα καπέλο στρατιωτικό νέου τύπου, δηλαδή ήταν στρατιώτη μετά από το 1936, πρασινοπού αδιάπορο και κάλτσε κακή. Το μουστάκι του είχε ξυρισμένο στην άκρη, ο πιο κονσός. Απ' τα δρά, πρόσωπό του με τα κανονικά έξι μάτια αναδύονταν θέληση και επιβολή. Οι κινήσεις, τα λόγια του είχαν κάτι το σύντομο, το κοφτό, αλλά χωρίς υπεροψία. Πιο κάτω, αναφέρεται πάλι στους παλιούς αντάρτες, πάλι στους παλιούς καπετάνιους, αναφέρει πάλι την Βόρεια Ήπειρο, παίζει λίγο εδώ με την έννοια του αλλοτροπισμού που είναι πάρα πολύ κοντά στην ψυχή των Ιππηρών και αναφέρει ένα βαρβαριστήρι που ήταν αντάρτης σε αυτά τα πράγματα και σε αυτόν τον αγώνα ακριβώς. Πάλι παίζει με τη ρίζα, αναφέρει την Αλβανία και τον πόλεμο της Αλβανίας και το σήμερα αυτό για τους Έλληνες. Οι Αλβανοί ήταν δίπλα στους Ιππηρώτες και ζήσαν από πάρα πολύ κοντά. Μιλάει για τα ονόματα των ανταρτών, για το τι φορούσαν, για την καταγωγή του και το επάγγελμά του. Δηλαδή τι, ότι ήταν αυτοί από εμάς. Αναφέρω όμως και κάτι ακόμα, αναφέρει την ευρύτερη επιφύλαξη των ανθρώπων. Αν του δω, προχώρησα να κοινώσω στο Σπύρο. Μου φαίνεται πως είναι κόκκινος, κουμούνα. Άντε κανένα τον αποπήρα. Ναι, ξέρω εγώ, λέει ο επιφυλακτικός. Και αναφέρει πια για να τονώσει κι άλλο το πράγμα. Ο ενθουσιασμός τέτοιες στιγμές είναι κορυφτικός. Για να βεβαιωθώ καλύτερα, να κοσμιωθώ για την αργοκοριά μου, αποφάσισα να τους ακολουθήσω στο άλλο χωριό, να τους ακούσω από κοντά, να γνωριστώ μαζί τους. Μια φορά δεν ήταν επίφοβοι άνθρωποι, όπως μου πέρασε από τον νου αρχικά. Κλείνοντας, νομίζω ότι όλοι ξέρετε ότι ο Κοσμίλας χειρίστηκε το θέμα του θεάτρου στην 8η ιεραρχία των ανταρτών του Ελλάς στην Ήπειρο. Ο στόχος δεν είναι να πούμε ποια αντίσταση ήταν καλύτερη. Ιδιαίτερα στον τόπο που βρισκόμαστε και με τη δουλειά που κάνει ο Μακαριότατος είναι κάτι που είναι λάθος. Να πούμε ποιος ήταν παραπάνω, ποιος ήταν παρακάτω. Ωστόσο, πάντοτε τα πράγματα λειτουργούν από τη σύνθεση. Και κυρίως λειτουργούν από τη σύνθεση. Στη σύνθεση υπήρχαν οργανώσεις που αποφασίσαν να τα βάλουν όλα. Να βάλουν δηλαδή και την προσπάθεια της κοινωνικής βελτίωσης και την προσπάθεια της απελευθέρωσης και την προσπάθεια του πολιτισμού. Ο Κοσμίλας στρατεύτηκε σε αυτή την προσπάθεια. Στρατεύτηκε από τις αφιτηρίες που τον ενδιαφέρουν. Από την αφιτηρία του Χριστιανού, του Ιππηρώτη και του Αριστερού. Ευχαριστώ πολύ.